Γεια σας φίλοι μου, θεώρησα απαραίτητο να βάλω σε πετρεότητα το συγκεκριμένο βίντεο με θέμα πως να διαχειριζόμαστε τα αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν από τους διαλόγους και να πω τους δυο κυριότερους τρόπους που επιτυχάνει τη χειραγώγηση του νου. Πάμε! Αν διεξάγεται ένα διάλογο μεταξύ δύο ατόμων ή δύο ομαδών με διαφορετικέ φιλοσοφικέ αποδοχέ, τότε σχεδόν πάντα ο διάλογο καταλήγει στο να προσπαθούν οι δύο αντικρουόμενε πλευρέ να πείσουν η μία την άλλη ότι αυτοί έχουν δίκιο παραθέτοντας αποδείξει. Και τελικά ο διάλογο καταλήγει σε έρηδα. Ένα από του νόμου των αρχαίων Ελλήνων ήταν: Έριν μίση, να μισεί την έρηδα. Παρατηρείται σε πολύ κόσμο. Λόγω του χαμηλού επίπεδου γνώσεων και αντίληψη ότι αποδέχονται οποιαδήποτε θεωρία του μεταφέρουν, αφού πρώτα μέσα εισαγωγικά τη ρίξουν στι αποδείξει. Εδώ θέλω να συμπληρώσω ότι μία απόδειξη ποτέ δεν θα αποτελεί την απόλυτη αλήθεια. Στο πέρασμα του χρόνου θα διορθώνεται ή θα νερείται. Γι' αυτό και ο Χριστό στήριξε τη δασκαλία του στην πίστη των ανθρώπων και όχι στι αποδείξει. Αυτό που προσπαθεί να αποδείξει κάτι χρησιμοποιεί συνήθω δύο τρόπου ώστε να γίνει αποδεκτή η απόδειξή του από το κοινό. 1. Χρησιμοποιεί τη λογική του κοινού ώστε να γίνει αποδεκτή η απόδειξή του. Και δεύτερον, στηρίζει την απόδειξή του σε έρευνε, σε βρήματα και βιβλία ώστε να γίνει αποδεκτή η απόδειξή του από το κοινό. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η αποδοχή μια νέα θεωρία φέρνει αλλαγέ στην προσωπικότητά μα. Το αν είναι καλέ ή κακέ οι αλλαγέ εξαρτάται από την ηθική τη πληροφορία που θα αποδεχτούμε Επίσης αξίζει να θυμηθούμε ότι η εισαγωγή νέων αποδεδειγμένων μέσα πάλι θεωριών στους νοές των ανθρώπων είναι ένας άριστος τρόπος χειραγώγησης. Εμείς όμως ασταθούμε σταθούμε στο δεύτερο τρόπο και αυτό θα σχολιάσουμε μια και είναι ο πιο συνηθισμένο τρόπο του σήμερα. Όπω είπαμε πιο πάνω, αυτή η κατάσταση ονομάζεται έριδα και οι αρχαίοι Έλληνε τη μισούσαν. Ο Σοκράτη, μισώντα αυτόν τον τρόπο, εφάρμοσε μια δική του μέθοδο, την μευτική σοκρατική μέθοδο διαλόγου. Με απλά λόγια, ο Σοκράτη έκανε απλέ ερωτήσει στον ομιλητή του, βγάζοντα σιγά σιγά την αλήθεια μέσα από τον συνομιλητή του, και έτσι αποφελούνταν με αυτόν τον τρόπο και οι δύο. Επειδή όμω αυτή η μέθοδο απαιτεί κάποιε αρετέ που στην εποχή μα τείνουν να εξαφανιστούν, είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδο. Έτσι την αντικαταστήσαμε με τη δικαστική μέθοδο, έτσι τη λέω εγώ. Α δούμε όμω ποιοι βάλαν το χεράκι ώστε να χρησιμοποιούμε την έρηδα που ο σκοπό τη είναι να διχάζει του ανθρώπου. Διαβάζουμε στα πρωτόκολλα τη Ιών, πρωτόκολλο 2, δεύτερο στίχο. Η διανοούμενη τάξη των χριστιανών θα καφιέται για τι γνώσει τη και χωρί να τι εξετάζει λογικά, θα ενεργοποιεί όλα τα διατάγματα τη επιστήμη, τα οποία θα συγκεντρώνει οι πράκτορέ μα για να οδηγούν τα πνεύματα των χριστιανών στην, καθε... στην κατεύθυνση που μα είναι αναγκαία. Να γιατί είναι αναγκαίο κάθε τι πριν το αποδεχθούμε να το φιλτράρουμε με τη λογική μας. Και όχι που λένε κάποιοι ότι δεν εξηγούνται όλα με τη λογική, αναλόγως που σε τι επίπεδα βρίσκει τη λογική του καθενός. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, αν δηλαδή τα φιλτράρουμε όλα πριν τα αποδεχθούμε από τη λογική μας, αφού πρώτα την έχουμε εξελίξει τη λογική μας ανώτερα επίπεδα, δεν πέφτουμε εύκολα θύματα θυραγώγησης. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτόν τον τρόπο χειραγώγησης. 1 να μην κουράζετε να μαθαίνετε ποτέ. Η γνώση είναι δύναμη και βελτιώνει τη λογική. Αν έχετε θωρακιστεί με γνώση, τότε έχετε και γνώμη. Και όταν έχετε γνώμη, πολύ δύσκολα θα πέσετε θύματα σε κάποια μορφή χειραγώγησης. Η λογική του ανθρώπου είναι μια ικανότητα που όσο εξασκείται, τόσο βελτιώνεται και μα εξομοιώνει με το Θεό. Είναι αυτό που μα ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα. Δυστυχώ σήμερα οι άνθρωποι δεν εξασκούν τη λογική του ώστε να τη βελτιώσουν και το αποτέλεσμα αυτής της απραξίας είναι η υποβάθμισή της. Ο εχθρό των ανθρώπων δεν έχασε ευκαιρία να εκμεταλλευτεί αυτήν την αδυναμία μας και υποκατέσσε τη λογική μας με την ψευδοεπιστήμη για να μας κατευθύνει όπου είναι αναγκαίο. 2. Μην αποδέχεστε νέες θεωρίες χωρίς λογική εξέταση μόνο και μόνο επειδή δεν έχει την αναγκαία γνώση να απαντήσετε. Καλύτερα να μείνετε με τα ερωτηματικά αργότερα να ζητήσει την απάντηση σε πιο έγκυρε πηγέ. Το ότι αδυνατείτε να αντιαπαντήσετε σε κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αποδεχτείτε. Α μιλήσουμε και για τη χειραγώγηση μέσω τη γλώσσα που, κατά τη γνώμη μου, είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπο και η αρχή τη υποδούλωση ενό λαού. Η φιλοσοφία, οι ιδέε και ο πολιτισμό ενό λαού εκφράζεται διαμέσου τη γλώσσα. Η χειραγώγηση διαμέσου τη γλώσσα επιτυγχάνεται όταν αλλάχτούν οι έννοιε κάποιων λέξεων ή αν προσθεθούν νέε λέξει στι ήδη υπάρχουσε. Με αυτόν τον τρόπο φθήρεται η φιλοσοφία και ο πολιτισμό του λαού και είναι ευάλωτο στην εισαγωγή νέα φιλοσοφία και νέου πολιτισμού. Αν νομίζω ότι τα λόγια μου είναι αβάσιμα, σα προτρέπω να θυμηθείτε τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων και να διαπιστώσετε την τεράστια αλλαγή του στο σήμερα. Σήμερα ζούμε αμερικάνικο τρόπο ζωή και όχι ελληνικό, σε αντίθεση με, τον, τον τρόπο ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Τρώμε αμερικάνικα, fast food, δινόμαστε αμερικάνικα, Τζιν, μπλουζε με αμερικάνικε επιγραφέ, αμερικάνικα λόγια κτλ. Και γενικά δεν διαφέρουμε και πολύ από του Αμερικάνου. Ουσιαστικά η αμερικάνικη κουλτούρα έχει επικρατήσει σχεδόν παγκοσμίω. Να μία ένδειξη ότι σχεδόν όλε οι φυλέ χειραγωγούνται από του ίδιου ανθρώπου. Άλλη μία ένδειξη είναι το οικονομικό σύστημα. Βλέπουμε ότι το οικονομικό σύστημα barcode system έχει επεκταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό μα φανερώνει ότι οι κυβερνήσει των κρατών. Λαμβάνουν εντολέ από του ίδιου ανθρώπου. Α επανέλθουμε όμω στην χειραγώγηση μέσω τη γλώσσα. Όσο πιο πλούσια είναι η γλώσσα ενό λαού, τόσο πιο πλούσιο είναι και ο πολιτισμό, οι ιδέε, οι επιστήμε, οι τέχνε, η φιλοσοφία και γενικά η πρόοδο σε κάθε τομέα. Η έκφραση μια ιδέα προ του άλλου επιτυχάνεται διαμέσου τη γλώσσα. Οπότε, λογικό και επόμενο είναι αν παραβιαστεί η ακαιρεότητα μια γλώσσα είτε αλλάζοντα τι έννοιε από κάποιε λέξει είτε προσθέτοντα νέε λέξει να επηρεαστούν οι ιδέε του λαού που τη χρησιμοποιεί και κατ' επέκταση την φιλοσοφία του. Αυτό είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιο, καθώ για να γίνουν εμφανή τα σημάδια τη αλλαγή των ιδεών στην κοινωνία, απαιτείται να περάσει τουλάχιστον μια γενιά. Πάμε όμω να συγκρίνουμε κάποιε λέξει από ένα αρχαίο λεξικό με το πλέον αποδεκτό λεξικό του διαδικτύου, τη Wikipedia. Το αρχαίο λεξικό είναι το λεξικό του Σουίδα. Ψάξτε να δείτε για λεπτομέρειε για την εγκυρότητά του. Εδώ βλέπουμε το λήμα οργιά από το λεξικό του Σουίδα που σημαίνει μυστήρια ιερά και οργιάζων είναι ο επιτελών τα ιερά μυστήρια. Για πάμε να δούμε τι λέει και η δικηπέδια. Όργιο, λατρεία στην οποία οι χορεύουν και τραγουδούν ξέφρανα διονυσιακά όργια και ομαδική σεξουαλική δραστηριότητα. Οργιάζω, συμμετέχω σε όργιο, σε ομαδική ακολασία. Όπως βλέπουμε, η έννοια της λέξης που δίνει η δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή έννοια τη λέξη. Και ο λόγο που αλλάχτηκε η έννοια αυτή τη λέξη είναι για να μα πείσουν ότι οι αρχαίοι Έλληνε στα συμπόσια κάνουν ομαδικέ ακολασίε, ενώ στην πραγματικότητα επιτελούσαν ιερά μυστήρια. Για πάμε τώρα να δούμε και μία λέξη που προσθέθηκε στα νέα ελληνικά λεξικά και δεν υπάρχει στα αρχαία ελληνικά λεξικά. Η λέξη αυτή είναι ομοφοβία. Αφού δεν υπάρχει στα αρχαία ελληνικά λεξικά, θα την δούμε μόνο μέσα από τη Wikipedia. Όποιος διαβάζει αρχαία ελληνική γραμματεία διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κανένα αρνητικό χαρακτηρισμό για όσου δεν γουστάρουν του ομοφυλόφιλου. Και ξέρετε γιατί. Γιατί είναι η γλώσσα που προάγει την ηθική. Αν θέλετε αληθινά να βγείτε από το Μάτριξ και να μορφωθείτε, τότε βρείτε ένα έγκυρο αρχαίο ελληνικό λεξικό και ξεκινήστε να μαθαίνετε το πραγματικό νόημα των λέξεων, αφού πρώτα διαγράψετε από το μυαλό σα ό,τι μάθατε στα σχολεία και στι κλασικέ σπουδέ. Προσωπικά με βοήθησαν πολύ εμένα τα εξή θέματα βιβλίων αρχαία ελληνική γραμματεία, γλωσσολογία, ιστορία, χριστιανική διδασκαλία και φυσιοθεραπευτική. Θα σα έλεγα και κάποια πράγματα για τη σημασία του σπήλαιου του Πλάτωνα και τη σύνδεσή του με το παρόν, αλλά θα γίνει μεγάλο το βίντεο και έτσι πιστεύω πω είναι ένα καλό θέμα για την αφύπνιση των Ελλήνων και για ένα μετέπειτα βίντεο. Αυτά από μένα, να είστε καλά.